πραγματικότητα μας βλέπει όλος ο κόσμος. Γιατί να μην νιώθει και εκείνος ότι μιλάμε με εκείνον. Μόνο με εκείνον. Και ας μιλάμε σε εκατομμύρια σε βλέπουν. Πώς σε βλέπουν. Σύνα. Ξέρω εγώ πώς σε βλέπουν. Καλώς ήρθες. Γεια σου, γούρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις πολλά χρόνια να βγεις τηλεόραση. Δεν το έκανα επίτηδες. Δεν έκανα κάτι που... Κοίτα, όταν έχω κάτι να πω, βγαίνω. Όταν δεν έχω τίποτα να πω, θα αναμασάω τα ίδια πράγματα πάλι. Και όλος ο κόσμος ξέρει την ιστορία μου λίγο πολύ. Ναι. Οι περισσότεροι. Την ιστορία μας δεν ξέρει. Αυτό είναι αλήθεια, δεν την ξέρει. Και δεν ξέρω αν θέλει να τη μάθει, όχι, αλλά θα την πω λίγο εγώ εντάχει παρακάτω. Αλλά ουσιαστικά πιστεύεις ότι διανύουμε εποχές που μερικοί άνθρωποι όπως εσύ θα έπρεπε να βιώνουν πιο συχνά και με το λόγο τους λίγο να γλυκάνουν την εποχή που ζούμε. Όση ζάχαρη για να ρίξεις αυτή την εποχή, αδερφέ, πάλι στο τέλος μια πίκρα θα μένει. Σημασία έχει ότι αυτά που λέμε εμείς ή όλοι μας να μην είναι τόσο πικρά. Εκεί έχουμε φτάσει. Και δεν εννοώ σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι, σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας είναι σύντομη, λίγη και στην ουσία μένει μια, πάλι και εδώ, μένει μια πίκρα η οποία λέμε δεν προλάβαμε να ζητήσουμε συγγνώμη από αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν είναι ευτυχώς ή δυστυχώς, Γρηγόρη, αλλά πάντα έτσι σκεφτόμουν και δεν ξέρω να πω μετανιώνω ή δεν μετανιώνω. Στην ουσία όταν το βράδυ είμαι μόνος μου λέω μετανιώνω που δεν ζήτησα συγγνώμη ή δεν ήμουν καλύτερος από ό,τι πρέπει να είμαι. Χωρίς να έχω κάνει κακό σε κανένα. Υπήρξε άνθρωπος που δεν πρόλαβε να ζητήσει συγγνώμη και έφυγε από τη ζωή. Θετικά υπήρχε ένας που είναι και μοναδικός και ήταν ο πατέρας μου που δεν είχα χρήματα για να τον κάνω καλά. Μόνο αυτός. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη επειδή δεν είχες χρήματα τότε. Συγγνώμη να το ζητούσες αν είχες χρήματα και δεν το βοηθούσες. Είπα σε εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά. Έφυγε τόσο νέος ο μπάς σου. Ναι, είμαι 18 ετών. 18 ετών. Όταν ήμουν, ναι. Αλλά τον έζησα όσο κανείς άλλος. Και ουσιαστικά ανέλαβες εσύ... Όχι. Όχι, δεν ανέλαβα εγώ, αλλά απλά όταν λέω τον έζησα τα χρόνια που με διαμορφώνανε. Και τα χρόνια που διαμορφώνανε με σαν χαρακτήρα εμένα ήταν τα παιδικά μου. Δηλαδή περίμενα πότε θα φύγει η κυρία Μαρουσό από το κρεβάτι για να πάω εγώ να πλαγιάσω δίπλα του και να τον ακούω να τραγουδάει, να ψέλνει. Ωραία φωνή. Πέροχη, όχι πέροχη. Όταν του είπες ότι θα γίνεις τραγουδιστής, αρνήθηκε, είπε μην μπλέξεις. Όχι, ήταν από τους μοναδικούς που ας πω, όχι μοναδικός, εντάξει, οι άλλοι ήταν, ακούγανε. Ο οποίος μου είπε, εγώ παιδί μου σου έχω εμπιστοσύνη, κάνω ό,τι νομίζεις εσύ, ό,τι νομίζεις καλύτερο. Εγώ σου έχω εμπιστοσύνη για αυτό που θες να κάνεις. Ωραία αυτά. Είναι. Εσύ το είπες αυτό στα παιδιά σου. Δεν έχω πει τίποτα στα παιδιά μου, τα αφήνω να διαλέξουν μόνο τους. Ποτέ δεν είπες μην το κάνεις. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Και ούτε θα το πω ποτέ. Πρώτα απ' όλα έχω πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και δεν